Μακεδονία. Αυτή τη λέξη θέλουν να αρπάξουν οι πλαστογράφοι της ιστορίας. Κώστα, βρίσκεσαι από το πρωί στη Θεσσαλονίκη, είναι σε εξέλιξη στο συλλαλητήριο. Δώσε μας το κλίμα, όσα έχεις δει, όσα έχεις καταγράψει στο ρεπορτάζ σου. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί? Ναι, η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Δεν έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά το συλλαλητήριο. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι ότι έχω κυριολεκτικά εντυπωσιαστεί από τον όγκο του συλλαλητηρίου, από τον όγκο της συγκέντρωσης των πολιτών, και θέλω να βάλω μερικές παραμέτρους και μερικά δεδομένα. Ναι. Παραδείγματος χάρη, πρώτο δεδομένο είναι ότι αυτό το συλλαλητήριο είναι σχεδόν αυθόρμητα. Δεν οργανώθηκε από κάποιον μεγάλο φορέα, δεν οργανώθηκε από κανένα κυβερνητικό οργανισμό ή από κάποιο οργανωμένο κόμμα που ξέρει να κάνει συγκεντρώσεις. Είναι μια συγκέντρωση που είναι αυθορμήτως από πολίτες που ήρθαν από όλη την Ελλάδα. Είδαμε πολίτες από την Κρήτη, είδαμε πολίτες από το εξωτερικό, ακόμη και από τη μακρινή Αυστραλία υπήρξαν συμμετοχές που κατά τους διοργανωτές, αλλά και μια πρόχειρη εκτίμηση που θα πω αργότερα το πώς αυτή προκύπτει, ξεπέρασε το μισό εκατομμύριο κόσμου. Πάνω από 500.000 ο κόσμος που συγκεντρώθηκε. Να σας δώσω μια εικόνα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέχρι και το Μέγαρο Μουσικής που είναι στην Καλαμαριά. Ναι. Ήταν όλη η παραλιακή οδός αλλά και οι παράδρομοι γεμάτη και μάλιστα θα έλεγα ότι σχεδόν ακουμπούσε ο ένας τον άλλον. Ήταν πολύ πυκνή η στίχηση του κόσμου και ήταν εντυπωσιακή η συγκέντρωση με πολύ παλμό, όμως αυτό δεν ξέρω κατά πόσον εμφανίστηκε στο μέγεθος που εμείς τουλάχιστον διαπιστώσαμε. Μου θυμίζει εικόνα της δεκαετίας του 80 με τις μεγάλες συγκεντρώσεις των τότε κομμάτων του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας που έφτιαχναν οι αείμνηστοι Κωνσταντίνος Καραμαλής και Ανδρέας Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη. Τέτοιου μεγέθους εκδήλωση ήταν αυτή η σημερινή. Με άλλα λόγια, Κώστα, πάρα πολλά χρόνια έχουμε να δούμε τόσο μεγάλη συμμετοχή σε αριθμό συμμετεχόντων σε κινητοποίηση. Δεν το συζητώ αυτό. Πλην από τη συγκέντρωση του 1992 τότε με τις ταυτότητες που αντιστοίχως είχαν γίνει, αλλά τότε τα είχε οργανώσει η επίσημη εκκλησία. Ναι. Από τότε έχουμε να δούμε τόσο μεγάλο μεγέθος συγκέντρωση. Μάλιστα. Σήμερα βέβαια η συγκέντρωση δεν υποστηρίχθηκε από την επίσημη εκκλησία, αν και είδαμε δεκάδες ιερείς του κατώτερου κλήρου, παπάδες που λέμε, και όχι δεσποτάδες και μητροπολίτες. Μάλιστα. Κώστα, το κλίμα ποιο ήταν? Τι κατέγραψες από συνομιλίες σου με τους ανθρώπους που πήραν μέρος στην κίνηση? Ακούσαμε ενθουσιώδους, με ενθουσιασμό από τον κόσμο ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, ότι αυτό δεν πρέπει να το πουλήσουν, όπως έλεγαν οι απλοί πολίτες, και να το παραχωρήσουν το πολιτικό σύστημα της χώρας. Μάλιστα πολλές φορές φωνάχτηκε το σύνθημα «Προδότες πολιτικοί», αυτοί που αποφασίζουν για τις τύχες του λαού. Κώστα, από το ρεπορτάζ έχεις μια εικόνα περίπου ή προσεγγιστικά στο αν υπήρχε μεγάλη συμμετοχή από τη Δυτική Μακεδονία είτε οργανωμένα? Ναι, θέλω να σου το πω και αυτό, ότι είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή από τη Δυτική Μακεδονία, από πολλές περιοχές. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή υπήρξε, θα έλεγα, μια εικόνα, ξαφνικά η Εγνατία Οδός είχε πάρα πολύ κίνηση. Όλο το πρωινό που ερχόμασταν στη Θεσσαλονίκη είδαμε πολλά δεκάδες λεωφορεία. Και επειδή έπρεπε να γίνει και το ρεπορτάζ, κοιτούσα τις πινακίδες των λεωφορείων και τις επωνυμίες των τουριστικών γραφείων. Ήταν όλα τουριστικά που με κατέθεσε και προορισμό τη Θεσσαλονίκη και από τη Δυτική Μακεδονία, βεβαίως, και από την Ήπειρο. Είδα πολλά λεωφορεία από τα Ιωάννινα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Είδαμε και Δυτικομακεδόνες και στη συγκέντρωση. Όμως, λέω και πάλι, δεν ήταν απολύτως οργανωμένα από φορείς. Ήταν περισσότερο από τουριστικά γραφεία που πολίτες έχουν βάλει. Τα περισσότερα, βέβαια, υπήρχαν και σύλλογοι που οργάνωσαν εκδρομή σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο. Καταρχήν είχε πάρα πολύ κόσμο. Πολίτες από όλη την Ελλάδα,
Συναντήσαμε μάλιστα και κάποιους ομογενείς από Αυστραλία. Πήραμε, μιλήσανε εκεί σήμερα του ΦΡΑΣ. Ο κόσμος ήταν γέμισε, δηλαδή όλη την παραλία. Μπορώ να πω από το Λευκό Πύργο, δεν ξέρω τι εικόνα υπήρχε άλλη, μέχρι το Μακεδονία Παλάς. Έτσι, τα φανούλια φαίνονται και στα πλάνα που θα δείξουμε έτσι στους τηλεθεατές. Υπήρχε μια αθρώα συμμετοχή χωρίς καμία σκοπιμότητα, έτσι, πολιτική, κομματική. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο από τους πολίτες της Ελλάδας, από τους Έλληνες πολίτες. Κάνοντας το ρεπορτάζ, είχες την ευκαιρία να συνομιλήσεις με πολλούς από τους ανθρώπους που πήραν μέρος στην κινητοποίηση. Τι σου είπαν, δώσε μας το κλίμα. Το κλίμα είναι ότι ήρθαν να δώσουν το δικό τους παρόν και να φωνάξουν μέσα και με τη δική τους συμμετοχή. Αυτό που είπαμε, ότι να στηρίξουν την Ελλάδα, να στηρίξουν ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική.